Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Οι νέες αντικειμενικές αξίες που αναμένεται να προωθήσει το Υπουργείο Οικονομικών μέσα στις επόμενες εβδομάδες απειλούν να βάλουν φωτιά στις λαϊκές γειτονιές. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων προβλέπει ελάχιστες τιμές ζώνης στις φθηνές περιοχές να κινούνται στα επίπεδα των 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όσο είναι περίπου και το κόστος κατασκευής των οικοδομών από τα 600 ευρώ σήμερα. Έτσι, σε πολλές λαϊκές συνοικίες οι αντικειμενικές τιμές αναμένεται να αυξηθούν ακόμη και πάνω από 20-30%, προκαλώντας ντόμινο αυξήσεων σε ένφια, φόρους μεταβιβάσεων, μονικές παροχές, δωρές και κληρονομιές που υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το ελληνικό πετρέλαιο αναμένεται να κορυφωθεί ως το τέλος του έτους, καθώς η πορεία πλέον είναι προδιαγεγραμμένη. Η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης για την θαλάσσια περιοχή 2 στο Ιόνιο από την κοινοπραξία Total Eldison LP, καθώς και η επερχόμενη δημοσίευση εντός Νοεμβρίου στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαγωνισμών για τα δύο οικόπεδα νότιο-δυτικά και δυτικά της Κρήτης και στη Δυτική Ελλάδα, σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια που αναπτύσσει η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων, στρώνουν το χαλί στους ξένους επενδυτές. Ακίνητα φαντάσματα ενός ένδοξου παρελθόντος, όπως το εγκατελειμμένο κτίριο της Οδού Πειραιώς 64, το πρώην ξενοδοχείο Εσπέρια στην Οδό Σταδίου και το Μέγαρο Δέλη Γιώργη στο Κολωνάκι, φαίνεται πως γυρίζουν σελίδα στο μέλλον. Το σχέδιο αξιοποίησης των ακινήτων των ασφαλιστικών ταμείων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, καθώς έχουν εμφανιστεί ήδη υποψήφιοι νοικιαστές για ορισμένα από τα εμβληματικά κτίρια του κέντρου, όπως αποκάλυψε χθες η Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου στο πλαίσιο ημερωτικής ημερίδας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ταμείων και του ΑΕΔ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτη μόνο και με τις 767,43 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,05%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.